για την εξέβρεση συμβατού δόντι για το μικρό κοριτσάκι σας, σωστά? Μάλιστα. Εκείνο που θέλω να το λύσω είναι το εξής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αρχηγό Αστυνομίας, όλα τα μέλη της αστυνομίας και όλον τον κόσμο που ήρθε σήμερα για την αιμοδοσία και για το δείγμα αίματος μυελώτος του. Επίσης θα ήθελα να υπερευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που διοργανώνει μετά από τούτα που έχει πάνω στο κεφάλι του και όλα τα κόμματα που θέλουν να συνεισφέρουν θελοντικά αιμοδοσία για μεταμόσχευση μυελώτος του της μικρής Λουκίας Ελεκτράκου. Το θέμα μου, κύριε, είναι ανθρωπιστικό και κάνω έκκληση ξανά προς όλον τον κόσμο θελοντικά, αφιερώνοντας 5-10 λεπτά, δίνοντας λίγο γέμα, σώζονται μια ζωή. Όχι μόνο για την μικρή Λουκία Ελεμή και για όλα τα μωρά του κόσμου όλου και για τον κόσμο όλο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλα αυτά που υπάρχουν εκεί στο Καραϊσκάκιο έχουν ελεγχθεί και δεν είναι συμβατά, σωστά? Σίγουρα. Ήρθε πάρα πολύ κόσμο, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε καμιά απάντηση ακόμα. Ωραία, και ψάχνουμε συνεχώς νέους δότες, δηλαδή όσοι έδωσαν αίμα τότε για τον μικρό Αντρέα, δεν πήγε χαμένο, έχουν ελεγχθεί τα δείγματα, δυστυχώς δεν υπάρχει συμβατότητα. Και τώρα ψάχνουμε νέους ανθρώπους που ουσιαστικά τότε δεν ήταν σε θέση να δώσουν αίμα, για να δούμε κατά πόσο θα βρεθεί συμβατός δότης. Ακούστε και την αστυνομία, ένα λεπτό, κύριε Αντώνη. Κύριε Αγγελίδη, ήταν εκεί, φαντάζομαι, δεκάδες μέλη της αστυνομίας. Βεβαίως υπάρχει αρκετή προσέλευση από μέλη μας, καθώς επίσης και από πολίτες, γίνεται συνεργασία με το Δήμο Ναυλαγκιάς και όπως έχει αναφερθεί, πράγματι πραγματοποιείται η αιμοδοσία αλλά και η αιμοληψία για εξέβρεση συμβατού δότη για τη μικρή ηλικία Ελένη Ζάκου, την κόρη του κ. Αντώνη. Οι προσπάθειες οι δικές μας θα συνεχιστούν και βεβαίως προγραμματίζεται σε άλλες αιμοδοσίες που θα γίνουν στις επαρχίες, έτσι ώστε να συνεχίσουν για να αυξηθούν οι πιθανότητες εξέβρεσης συμβατού δότη για τη μικρή ηλικία. Ευχαριστούμε, κύριε Αγγελίδη. Κύριε Αντώνη, ευχές όλων. Το συντομότερο να βρεθεί συμβατός δότης. Λοιπόν, είναι στην αστυνομία τώρα. Και πού αλλού μπορεί τις επόμενες μέρες ο πολίτης που μας ακούει τώρα να δώσει αίμα? Μπορεί από τα φύλλα στα κέντρα υγείας. Μάλιστα. Ή ακόμα και στο Καραϊσκάκιο με δείγματα αίματος μυελώτος του. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, να ευχαριστήσω όλους τους δημότες της Κύπρου όλης που θα θέλουν να αφιερώσουν αιμοδοσία για τη μικρή Λουκία Ελενιτσάκου και για όλα τα μωρά. Να γίνεται αιμοδοσία, να συμμετέχει το Καραϊσκάκιο με δείγματα αίματος του, αφιερώνοντας 5-10 λεπτά, δίνοντας λίγο γέμα, σώζοντας μια ζωή. Όχι μόνο για το μωρό μου και για όλα τα, για όλα, για όλα τα παιδιά που μπορεί να χρειαστούν οτιδήποτε. Να ρωτήσουμε κάτι, υπάρχουν χρονικά περιθώρια, δηλαδή πρέπει να βιαστούμε άμεσα να βρεθεί ο δότης ή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας? Να σας πω, είναι όποτε θέλει ο καθένας μας, καθημερινά από τη Δευτέρα, η ώρα 7. Όχι, δεν καταλάβατε. Η μεταμόσχευση πότε πρέπει να γίνει, σας είπαν οι γιατροί? Έχουμε χρόνο ακόμα. Ωραία. Έχουμε. Άρα τρέχουμε όλοι. Ώσπου να ξεβρεθεί ο δότης. Ναι. Ώσπου να ξεβρεθεί ο συμβατός δότης. Ωραία. Θα τρέξουμε, θα το επαναλαμβάνουμε και αυτό καθημερινά, γιατί πρέπει να σωθεί και η μικρή Λουκία Ελένη Ζάκου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, μάλιστα, για τα οποία θα προκύψει πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη μου. Καλή δύναμη και είμαστε στο πλευρό σας. Όλο το πρόγραμμά σας, την αστυνομία και τον αρχηγό αστυνομίας και όλα τα μέλη της αστυνομίας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου και εκεί ακόμη συνεχίζονται να γίνονται θαύματα, όπως θέλουμε να γίνουν και εδώ στην Κύπρο, και να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει για να στηρίξουν την μικρή Λουκία Ελένη και όχι μόνο. Σκάβουν με γυμνά χέρια.